Στο πέθος βυθίστηκε η Φαλάνη στο άκουσμα της τραγικής είδης του ξαφνικού θανάτου σε ηλικία μόλις 27 ετών του Γιώργου Κυρίτση. Ο 27χρονος εξετράπη τις πόρες οδηγώντας μηχανή τα ξημερώματα της Κυριακής στο δρόμο από Γιάννη προς Φαλάνη με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη και να κρατηθεί στη ζωή. Τα ξημερώματα Κυριακής, Σάββατο βράδυ προς Κυριακή, δεχθήκαμε κλήση συγκεκριμένα 5 και 26. Το πρωί δεχθήκαμε κλήση εκτροπή μηχανής στο πρώτο χιλιόμετρο Φαλάνης Λάρισας. Μετέβη σταθμός του ΕΚΑΒ, οι συνάδελφοι, όπου και διαπίστωσαν τα τραύματα τα οποία έφερε ο αναβάτης της μηχανής. Παρελήφθη από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, μεταφέρθη στο εφημερεύον νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν κατάφερε να παραμείνει εν ζωή και ήταν σφοδρή η σύγκρουση, η εκτροπή μάλλον, και τα τραύματα τα οποία δέχτηκε ήταν θανάσιμα. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά θρηνούμε θύματα νεαρής ηλικίας και είναι κακό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τα όρια ταχύτητας θα πρέπει να τηρούνται, θα πρέπει να φοράμε προστατευτικά και κράνους αλλά και ειδική ενδυμασία, αλλά και γενικότερα η ταχύτητα είναι αυτή η οποία πραγματικά δημιουργεί όλα αυτά τα μοιραία ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν σε ανθρώπους. Ο Γιώργος Κυρίτσης ήταν γιος του πρώην Προέδρου της Φαλάνης Γιάννη Κυρίτση και της εκπαιδευτικού Χριστίνα Κοκκότη. Είχε μια αδελφή, πρόσφατα είχε τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία μετά τις σπουδές του και ασχολιόταν με αγροτικές εργασίες της οικογένειάς του.